σημερινή εκδήλωση είναι και γίνεται για έκτη συνεχή χρονιά σε μια παραγωγική συνεργασία του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το 58ο φέτος Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είναι μια πρακτική η οποία αποβαίνει επωφελής για την πρόθεση του βραβείου Lux. Και βεβαίως θα ήθελα να ευχαριστήσω ευθύς εξ αρχής τους συντελεστές του φεστιβάλ για αυτή την πολύ σημαντική συνεργασία και φιλοξενία. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι οι ταινίες τις οποίες προβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι τρεις φιναλίστριες ταινίες, είναι εξαιρετικής ποιότητας ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Και βεβαίως στη βάση της προσπάθειας είναι η πρόθεση του ευρωπαϊκού ποιοτικού κινηματογράφου, της κινηματογραφικής παραγωγής. Όπως είναι γνωστό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρηματοδοτεί και καλύπτει το μεταγλωτισμό και των τριών φιναλιστριών ταινιών κάθε χρόνο από το 2006. 11 χρόνια τώρα υπάρχει το βραβείο Lux. Κάθε χρόνο λοιπόν χρηματοδοτεί το μεταγλωτισμό και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προβάλλει σε σημαντικό βαθμό την πολυπολιτισμικότητα και την κινηματογραφική παραγωγή μέσω αυτής στην Ευρώπη. Δίνει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να παρακολουθήσουν τα εξαιρετικά αυτά φιλμ στη γλώσσα τους και βεβαίως είναι μια σημαντική βοήθεια στους διευθυντές και τους παραγωγούς. Θα πρέπει να τονίσω ότι δεν φέρνει μόνο τους Ευρωπαίους κοντά στον καλό ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αλλά προωθεί και μια πολιτιστική προσέγγιση μεταξύ τους. Διότι ο πλούτος της Ευρώπης, ο πλούτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο πολυπολιτισμικός της χαρακτήρας. Και μέσω των μηνυμάτων που προωθούν και των αξιών που υποστηρίζουν οι ποιοτικές αυτές ταινίες του βραβείου Lux, γίνεται μια σημαντική προσπάθεια για την προσέγγιση μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών, την καλύτερη αλληλοκατανόηση και συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαίων. Και βεβαίως την προστασία, προώθηση και επαναλαμβανόμενη προσπάθεια για ποιοτική κινηματογραφική παραγωγή σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να τονίσω επίσης ότι πολύ σύντομα στις 15 Νοεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, θα γίνει στο πλαίσιο πανηγυρικής συνεδρίασης η απονομή στην νικήτρια ταινία από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος υποστηρίζει στεναρά τις αξίες του βραβείου Lux.